Ευρωεκλογές 2019. Να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Μέρα 25. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους θεατές μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε λοιπόν εδώ με το μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής. 25. Λοιπόν, 25. Γιάννης Βαρουφάκης. Το γνωρίζει ο κόσμος τι σημαίνει Μέρα 25, κύριε. Κάθε μέρα και πιο πολύ. Κάθε μέρα και πιο πολύ. Κάθε μέρα και πιο πολύ. Στο εξωτερικό το γνωρίζουν σαν DM, διότι ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος πολίτης, να το πούμε έτσι απλά, που οργάνωσε πανευρωπαϊκά ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο θα λάβει μέρος στις εκλογές σε 12 χώρες Ευρώπης ταυτόχρονα. Και μάλιστα ο Γιάννης Βαρουφάκης θα είναι υποψήφιος στη Γερμανία στις ευρωεκλογές. Το κομμάτι γιατί, το ελληνικό είναι. Γιατί επέλεξε το μέρα. Τη Γερμανία, γιατί αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης, το γιατί, ακούσαμε, ναι. Συμβολικά ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των λαών. Ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ αυτό που έδειξαν πολλοί, ότι υπήρχε μία έχθρα μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων και κυρίως από τους Γερμανούς προς τους Έλληνες. Είδαμε και πρόσφατα κρούσματα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κανονικά. Είναι ουσιαστικά θέμα πολιτικής. Και πρέπει αυτό να το ξεπεράσουμε και να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό μέτωπο πολιτικής στάσεως απέναντι σε αυτά τα πράγματα που μας έφεραν μέχρι σήμερα εδώ πέρα. Διότι δεν είμαστε καθόλου ευτυχείς με αυτό που γίνει μέχρι σήμερα στην Ευρώπη. Θα τολμήσω βέβαια να πω, κύριε Λογιάδη, ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης επέλεξε την Γερμανία του Σόιμπλε. Και το λέω τη Γερμανία του Σόιμπλε, αναφερόμενο στο ίδιο χαρτοφυλάκιο που είχαν όταν ο ίδιος ήταν υπουργός οικονομικών της χώρας μας, της Ελλάδας, και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε της Γερμανίας, ο οποίος είχε ασκήσει σκληρή κριτική στο Γιάννη Βαρουφάκη και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ναι, αλλά ο Σόιμπλε τον αποδεχόταν τον Βαρουφάκη, όπως και ο Βαρουφάκης σεβόταν τον Σόιμπλε, του έλεγε ότι έχεις δίκιο. Ότι εγώ, σαν Έλληνας, αν ήμουν εστές σου, Γιάννη, δεν θα υπέγραφα τα μνημόνια αυτά όλα. Mm-hmm. Ξέρετε, εγώ να σας πω τη δικιά μου εμπειρία. Ναι. Προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Έχω δουλέψει πολλές ιδιωτικές εταιρείες, έχω ένα ξενοδοχείο και κάθε χρόνο διαπραγματευόμαστε με τους Γερμανούς, κυρίως τους tour operators. Μία φορά λοιπόν διαπραγματευόμαστε με την Γερμανίδα απέναντί μου, πολύ μεγάλο τουριστικό γραφείο, δεν καταλήξαμε σε συμβόλαιο, δεν βρήκαμε στις τιμές. Ναι. Και μετά αυτή, διότι εγώ κάνω επενδύσεις στο ξενοδοχείο μου, το αναβαθμίζω, κάνω δίκτυο. Γιατί δεν συμφωνείς? Εμένα λέει, μου δώσει μια διρεκτίβα 3% να δώσω αύξηση. Παραπάνω εσύ που ζητάς, δεν μπορώ να σου δώσω. Εντάξει, τελειώσαμε. Όταν λοιπόν τελειώσαμε, γυρίζει και μου κάνει η κυρία, μου λέει, επειδή σε εκτιμώ και βλέπω τι προσπαθείς και προσπαθείτε όλοι, όταν λέει δώσεις τόσο, θα σου πάρουν τόσο. Και όταν πάρουν τόσο, θα σου δώσουν τόσο και θα σκόψουν όλο το χέρι. Κάνεις καλά που λες όχι. Πρέπει λοιπόν να έχεις αυτοεπίθεση να τους πεις κάποια στιγμή όχι, δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το σκεπτικό από ένα μικρό κομμάτι, μια μικρή εμπειρία τη δικιά μου στον τουριστικό τομέα, όσο αφορά το Γιάννη που είπατε στη Γερμανία, που έλεγε στο Σόιμπλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι αριθμοί οικονομικά δεν βγαίνουν. Εγώ σπουδάζω στη Γερμανία οικονομικά, στη Βόνη. Με τον Γιάννη μιλάμε συνέχεια για αυτά τα θέματα μακροοικονομίας. Πραγματικά αυτοί οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Και λέμε το απλούστατα πράγματα τα οποία θα γίνουν άμεσα στο μέλλον. Πρώτο, εγώ το βάζω και σαν στοίχημα σήμερα εδώ πέρα. Μάζεσαι πρώτη φορά ότι θα γίνει μια απομείωση χρέους. Γι' αυτό και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέλει, φαίνεται, να ξεπληρώσει το δούνο του, για να μην υπάρχει haircut στο δούνο του, αλλά να υπάρχει μεταξύ μας εδώ πέρα στην Ευρώπη, διότι ουσιαστικά οι ευρωπαϊκές τράπεζες μας υπερδάνησαν για κάποιους λόγους, θα το δούμε αυτό αργότερα. Θα γίνει απομείωση χρέους και εμείς τώρα, σαν Μέρα 25 ή σαν DM στην Ευρώπη, πανευρωπαϊκό μέτωπο, λέμε ότι όσο μεγαλύτερη ανάπτυξη μπορεί να έχουμε σαν Ελλάδα, τόσο μικρότερο θα είναι το haircut. Προηγουμένως είχατε μια πολύ ωραία εκπομπή εδώ πέρα, συγχαρητήρια, για το χειμερινό τουρισμό, για τον ιατρικό τουρισμό και αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν τι λέω, σαν Έλληνας, σαν κριτικός, σαν από τον τουριστικό τομέα που προέρχομαι, που δουλεύουμε πάρα πολύ στον τουριστικό τομέα, που προσφέρει πάνω από το 20-25% του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Λέω, φέρτε μας, κύριοι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ευρώποι. Ευρωπαίοι, πάρτε πρώτα τα δικά μας προϊόντα του τουρισμού, γεμίστε μας τα ξενοδοχεία μας με σωστές τιμές χειμώνα-καλοκαίρι, που έχουμε τις συνθήκες πραγματικά. Και ύστερα θα πάτε. Διότι εγώ, όταν διαπραγματεύω με τους Γερμανούς, θα τους κάνω και λίγο πλάκα, επειδή έχω σπουδάσει λίγο στη Γερμανία, και τους λέω, θα μου φέρετε και κόσμο το χειμώνα, θα σας δώσω τιμές για το καλοκαίρι, θα μου φέρετε κόσμο το χειμώνα. Μέσα στο χειμώνα, λέει, είμαστε πιο φθηνοί στην Τουρκία ή στην Αίγυπτο. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει. Διότι αν δεν πάρεις το δικό μου προϊόν πρώτα, συγγνώμη, έχετε πολλές ερωτήσεις. Αν δεν πάρεις το δικό μου προϊόν πρώτα τον τουρισμό, δεν θα μπορώ και εγώ να πάρω το δικό σου το Mercedes ή το δικό σου το Miraz ή το δικό σου τη Ferrari. Αυτό σημαίνει ένωση, διότι μέχρι τώρα η ένωση δεν υπάρχει. Όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, η νέα συμφωνία για την Ευρώπη, όπως λέτε, την οποία θέλετε να στηρίξετε και να προωθήσετε, περιλαμβάνει και ένα είδος
μόνιμης διαπραγμάτευσης εντός πολλών εισαγωγικών. Δηλαδή, στηρίξτε τον τουρισμό μας για να στηρίξουμε την οικονομία. Ακριβώς, τα προϊόντα μας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, παραδείγματος χάρη, έχουμε διαλύσει την αγροτική οικονομία. Mm-hmm. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, επίσης, έχουμε υπερφορολογήσει τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με την υπερφορολόγηση δεν πάει πουθενά. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι Ευρωπαίοι είναι πλέον κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμένα οι φίλοι μου στη Γερμανία 10 χρόνια τώρα αναπτύσσουν τη γερμανική οικονομία συνέχεια και έχουν πάρει 0 αύξηση του μισθού του. Mm-hmm. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι, ο καθένας για τον λόγο του. Αυτό δεν είναι πλέον ένωση. Αυτό είναι ουσιαστικά κάποια λόμπι και κάποια μεγάλα συμφέροντα ολίγων ανθρώπων που ουσιαστικά κινούν τα νήματα. Πώς βλέπει το ΜΕΡΑ25 την Ευρώπη, και τι θέλω να πω, πώς την βλέπει. Την βλέπει ως την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη των κρατών, την Ευρώπη των ηγετών. Ανθρωποκεντρικό. Λέμε πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Μα έτσι είναι. Άμα δεν είναι ο άνθρωπος ευχαριστημένος, θα καταρρεύσει αυτό το πράγμα που πήγαμε και κάναμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτή η Ευρώπη να είναι, να το πούμε έτσι, όταν είσαι κοινό νόμισμα στα 19 κράτη, δεν μπορεί να έχει 19 υπουργούς οικονομικών, 19 υπουργούς εξωτερικών, 19 διάφορους και να μπορούν να πούνε βέτο κάθε στιγμή. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο ομοσπονδιακό, όπως ήταν παλιά η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ή όπως είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών. Ένα Ευρωπαίο, ένα προϋπολογισμό, mm-hmm. ένα ενιαίο πράγμα. Ένα λοιπόν όπως είναι η Αμερική, το ίδιο πράγμα και η Ευρώπη. Ή όπως ήταν παλιά η Ομοσπονδιακή, όπως και σήμερα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Μπορούν οι θεσμοί της Ευρώπης να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο και να διασφαλίσουν φυσικά όχι μόνο τη συνοχή της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά αν θέλετε και τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, τα ωφέλη της κάθε χώρας χωριστά, αν μιλήσουμε. Κοιτάξτε, έτσι, είναι για μια win-win, είναι ένα win-win για όλους. Δηλαδή, όλοι θα κερδίσουν αυτό το πράγμα. Όταν θα μεγαλώσει η πίτα για όλους, όταν θα μεγαλώσει η πίτα για την Ελλάδα και θα μπορεί πιο εύκολα ο Έλληνας να πάρει το γερμανικό προϊόν και ο Γερμανός επίσης να καταναλώνει πρώτα το ελληνικό προϊόν και ύστερα τα ξένα προϊόντα. Οπωσδήποτε θα είμαστε σε μια κοινωνία πολύ καλύτερη από ό,τι είμαστε σήμερα. Που είναι ουσιαστικά σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, το παράδειγμα με την συνάδελφό μου του τουρισμού που ήταν από την Γερμανία που διαπραγματευόμαστε, μου λέει στο τέλος ημέρας, αυτοί που κερδίζουν, δεν είμαστε ούτε εμείς Γερμανοί, ούτε οι Έλληνες, είναι λέει τα board of directors. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρη γυναίκα. Δεν υπογράψαμε συμβόλαιο, αλλά από τη ζήτηση εκτίμηση. Λέω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει και μετά και σε μεγάλο επίπεδο. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι δεν είναι ευχαριστημένοι, εγώ τώρα, αν πείτε σαν Έλληνας ότι μπορώ να χάσω ταυτότητά μου ή ο Ιταλός ή ο ένας ή ο άλλος, εγώ σαν Έλληνας δεν φοβάμαι ότι θα χάσω ταυτότητα, και διότι εμάς στην Ευρώπη μας διαφοροποιεί και στον κόσμο ολόκληρο mm-hmm. ένα πράγμα, η γλώσσα μας. Η γλώσσα μας είναι διαχρονική, είναι μοναδική. Τώρα είχαν έρθει οι Ρώσοι κοσμοναύτες εδώ πέρα στην Κρήτη που τους βλέπαμε, βλέπατε και ακούγανε και λέγανε κοσμοντρόμ. Και πώς το λένε, κοσμοναύτες, και αυτές όλες οι λέξεις είναι ελληνικότατες λέξεις. Πάλι να θυμηθώ τα χρόνια των σπουδών μου στη Γερμανία, όπου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βόνης, που ήταν τότε πρωτεύουσα της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, στην είσοδο της βιβλιοθήκης ήταν μια επιγραφή που έλεγε «Αρχή μεγίστην του φρονεί τα γράμματα», στα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν φοβάμαι ότι θα χάσουμε καμία ταυτότητα, ούτε εμείς σαν Έλληνες, ούτε οι Γερμανοί σαν Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι σαν Γάλλοι. Θα έχουμε ένα ομόσπονδο κράτος όπου πραγματικά με δημοκρατικές διαδικασίες, διότι σήμερα μπορεί να σηκωθεί η Μάλτα, η Ελλάδα, η Γερμανία και να πει βέτο και να καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Σε μια Ευρώπη που, όπως λέει και το ΜΕΡΑ25, έχω ακούσει και πολλές φορές το Γιάννη Βορουφάκη να λέει «αποδομείται, μπορούμε να πάμε σε τέτοιες μεγάλες αλλαγές όπως τις προτείνετε», γιατί είναι μεγάλες οι αλλαγές που προτείνετε εκ των έσω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Mm-hmm. Άλλος δρόμος θα ήταν, δηλαδή, βλέπετε και η Αγγλία έχει θυμώσει, το πω έτσι, ο κόσμος, ο λαός κατά της Ευρώπης, θέλει να φύγει, αλλά δεν μπορεί να φύγει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να γυρίσουμε πίσω. Να σας πω και το άλλο σαν οικονομολόγος, ότι όταν ήταν να ενοποιηθεί η Γερμανία, η Ανατολική με τη Δυτική, έδωσαν οι σύμμαχοι και κυρίως οι Γάλλοι με τους Άγγλους το OK, αλλά ζήτησαν από την Γερμανία να αφήσει το μάρκο, το γερμανικό μάρκο που είχε τότε, και να εισάγει το ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομίες ενώνονται, ότι οι λαοί ενώνονται, ότι αλλιώς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε απέναντι σε μια Κίνα με 1,5-2 δις πόσο θα είναι. Αυτή τη στιγμή στην Νοτιοανατολική Ασία, 10-12 χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερες κοινωνικές διαφορές από ό,τι εμείς, πάνε να ενωθούν και να κάνουν ένα δικό τους νομισματικό χώρο. Άρα λοιπόν, το να έχουμε εμείς τη δραχμή μας, οποιοδήποτε νόμισμα, οι Ιταλοί τη λιρέτα τους και οι Γερμανοί το μάρκο τους, δεν μας βγάζει πουθενά. Είναι για το ΜΕΡΑ25 μια πρόβα τζενεράλε οι ευρωεκλογές? Κάθε μέρα πρόβα τζενεράλε. Και το λέω αυτό για να ολοκληρώσω και το ερώτημα, κύριε Λουγιάδη, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Γιατί είναι
ένα κόμμα, να το πω έτσι. Ναι, μέτωπο. Το οποίο δεν έχει εμφανιστεί νωρίτερα στα πολιτικά πράγματα ή μάλλον δεν κατεβαίνει σε κάποια κάλπη νωρίτερα. Ξέρω ότι δεν σα αρέσει. Όχι, ενεργοποιούμε, λαμβάνουμε μέρο. Ούτε κατεβαίνουμε, ούτε ανεβαίνουμε. Μέρο, λοιπόν, πρώτη φορά σε κάλπη. Είναι ευρωεκλογέ. Είναι πρόβα Τζενεράλε, λοιπόν, πριν τι εθνικέ. Να σα πω. Εγώ έχω, θυμάμαι πάντα τη ρίση του Καζαντζάκη, είμαι και κριτικό πάνω απ' όλα. Μην ρωτά αν θα νικηθεί ή θα νικήσει πολέμα. Πιστεύω ότι οπωσδήποτε μία πρόβα. Αυτό δείχνει ότι θα είστε εδώ, δηλώνετε παρόντε. Είμαι ασφαλώ. Εγώ στα 62 μου χρόνια πρώτη φορά λαμβάνω μέρο στα κοινά στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν λέω δεν πάει άλλο. Ενώ έρχομαι πρόχρωμα από ένα τομέα που κατά κάποιο τρόπο είμαι, μπορώ να πω ότι είμαι βολεμένο, φτιαγμένο, όπω θέλετε, πέστε με πεντάστερο ξενοδοχείο. Βγαίνω από ένα πεντάστερο κλουβί και βλέπω στον κόσμο τι συμβαίνει. Το είναι κακό πράγμα. Ωστόσο είναι ένα, αν θέλετε, ευρωπαϊκό. Εντελώ ευρωπαϊκό. Εντελώ και ευρωπαϊκό, διότι και ο Βαρουφάκη. Λήξεις, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 25. Διότι μέχρι τότε, το 2025, που είναι ουσιαστικά ο Γιάννης λέει ένα πράγμα, ότι είναι 10 χρόνια μετά την κρίση την πανευρωπαϊκή, όχι την ελληνική, του 2015 και 10-25 χρόνια. Μέχρι το 25 δεν μπορούμε να αλλάξουμε την οικονομία και το πρόβλημα του κλίματος. Σήμερα βλέπουμε στον τύπο ότι 35 πολύ μεγάλες κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο ζητάνε να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις στο κλίμα. Στην πράσινη ανάπτυξη, το πούμε έτσι, στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν το 25 είναι ένα ορόσημο, να το πω έτσι. Το 25 επίσης είναι 35 χρόνια, που σημαίνει μια γενιά μετά από το 1990, που έγινε η ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία. Αν η Ευρώπη δεν μεταξελιχθεί σε αυτά τα 35 χρόνια, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Άρα είστε αισιόδοξοι. Πολύ αισιόδοξος, διότι και εγώ, σαν απλός επιχειρηματίας. Και εσείς προσωπικά, εννοώ και το μέρα 25 και την πορεία της Ευρώπης. Βέβαια, διότι εγώ προσωπικά πρώτα απ' όλα, σαν απλός μικρός επιχειρηματίας, τα τελευταία 10 χρόνια έχω κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση στο μικρό μου ξενοδοχείο. Έχω διπλασιάσει το προσωπικό μου. Έχω διπλασιάσει το κύκλο εργασιών με τα ίδια δωμάτια, απλά προσφέροντας υπηρεσίες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο επενδύσεις. Το οποίο όμως τι σημαίνει τώρα στην Ευρώπη για τις ευρωεκλογές? Ότι δεν μπορεί να έχει το Λουξεμβούργο άλλο φορολογικό σύστημα και η Ελλάδα άλλο φορολογικό σύστημα και να μου λένε εμένα, ρε λογιά, δεν βγάζει την έδρα της εταιρείας σου στο Λουξεμβούργο που έχει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές από την Ελλάδα και να του πα και πέρα την έδρα σου. Ή ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα που βλέπουμε τα τεράστια προβλήματα ότι. Οι εταιρείες φεύγουν από τη Μακεδονία, από τη Βόρεια Ελλάδα και πάνε στην Βουλγαρία με ένα πολύ χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Άρα λοιπόν αυτό δεν πάει άλλο. Λέμε τέρμα, κινούμεθα και δραστηριοποιούμεθα. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Δεν μιλάμε απλά πράγματα. Εγώ το κάνω αυτό επειδή βλέπω το πρόβλημα στο πετσί μου πάνω. Δηλαδή βλέπω και την κατάντια της κοινωνίας, δυστυχώς κατάντια. Δηλαδή, δεν μπορεί, κύριε Σφακιανάκη, να έχουμε κοριτσάκια ανήλικα και να εκδίδονται για 10 και 20 ευρώ που διαβάζουμε. Είναι τραγικά φαινόμενα. Είναι τεράστιο θέμα ακριβώς. Αυτό το πράγμα όμως αυτό το πονάει. Να το αφιερώσουμε ακριβώς, χρόνο. Ακριβώς. Αυτό πονάει και είναι τραγικό. Πέρα από την κλιματική αλλαγή, πέρα από τους φορολογικούς συντελεστές, πέρα από την μιζέρια της μεσαίας τάξης που έχει διαλύσει, διότι πλέον βλέπουμε παγκόσμια μία τάση. Οι ελάχιστοι πλούσιοι να γίνουν δισεκατομμυρίουχοι και ο κόσμος να εξαθλειώνεται και να γίνεται φτωχότερος. Και εδώ και παντού. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα ψηφίσει σε ευρωεκλογές ή αυτό θα λειτουργήσει συνδυαστικά με όσους θα πάνε να ψηφίσουν ούτως ή άλλως για τις αυτοδιοικητικές, οπότε θα ψηφίσουν και για τις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, για την Ελλάδα μιλάτε ή για το εξωτερικό? Για την Ελλάδα μιλάμε. Ωραία. Οπωσδήποτε θα βοηθήσει ότι θα είναι παράλληλα και οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οπότε θα πάει ο κόσμος, διότι φοβόμαστε ότι μέχρι σήμερα, αν ήταν μόνο οι ευρωεκλογές. Να σα πω την αλήθεια, κανείς μας δεν ξέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Εγώ όταν ακούω τώρα πρώτη φορά ότι ο Ευρωβουλευτής έχει ένα λεπτό πήγη να μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο, λέω: μα τι Ευρωκοινοβούλιο είναι αυτό? Και να σα πω και το άλλο, ότι πήγαμε στις Βρυξέλλες πριν από 15 μέρες με τον Βαρουφάκη και με την ομάδα και με την κυρία Σακοράφα, που είναι Ευρωβουλευτής, και μας λέει: παιδιά, εδώ πέρα 751 βουλευτές. Έχουν 4-5 βοηθούς και αυτοί κάθονται 3 εβδομάδες στις Βρυξέλλες και όλοι αυτοί μετά 4.000 μεταφέρονται στο Στρασβούργο. Διότι ουσιαστικά είναι ένα παρεδόσε. Δηλαδή, μιλάμε χαμένα χρήματα στον αέρα. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα πρέπει κάτι πρέπει να γίνει από μέσα. Γι' αυτό μπαίνουμε μέσα. Πολλά τα ζητήματα στην Ευρώπη, τα ανοιχτά ζητήματα. Πολλά ανοιχτά, τα οποία παραλυθούν γρήγορα. Σας ευχαριστώ ότι έχουν φτάσει. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία για εσάς. Για την Κρήτη μας. Να είστε καλά. Για την Κρήτη μας, βέβαια.